Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα. Τι καλησπέρα δηλαδή, το λέμε για να το λέμε πια. Γεια σας κύριε Μελιγκόνη, ναι, όπως το λέτε. Επειδή ήσασταν εκεί στην πόλη σας ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή, ξέρετε τα πράγματα και από μέσα από το νοσοκομείο. Πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις, θα θέλατε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα, τι έχετε ακούσει, τι έχετε βιώσει κλπ. Σε ό,τι αφορά τα δύο νοσοκομεία που τέθηκαν ούτως ή άλλως σε κινητοποίηση, να το πω έτσι, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τραυματίες και όχι μόνο, ναι. Θεωρώ ότι οι συνάδελφοι υγειονομικοί για ακόμα μία φορά απέδειξαν ότι μπροστά στις αντίξωες συνθήκες που αντιμετωπίζουν, όπως απέδειξαν δηλαδή και στην περίοδο της πανδημίας, ναι, απέδειξαν για μία άλλη φορά την αυταπάρνηση, τον απαράμιλο ζήλο να προσφέρουν και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών τους στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων των συγκεκριμένων τραυματιών της τραγωδίας των Τεμπών. Παράλληλα, δώστε μου ένα λεπτό να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα φυσικά και στους πυροσβέστες, στους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, στους εργαζόμενους στην ΕΜΑΚ, στους εθελοντές, σε όλους όσους αυτές τις μέρες στον τόπο του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος, και δεν είναι ατύχημα ή δυστύχημα, προσφέρουν άοκνα νυχθημερών τις υπηρεσίες τους προκειμένου και να απεγκλωβίσουν αλλά και να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους. Μιλήσατε για προδιαγεγραμμένο έγκλημα και επειδή η αλήθεια είναι ότι ο χορός των αντιδράσεων και των επικρίσεων ξεκίνησε με αυτές τις σκληρές δηλώσεις ήδη από χθες. Την ίδια φράση χρησιμοποίησε και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός, ο κ. Κουτσούμπας, κατά την αυτοψία του σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό εκεί. Τι θα απαντούσατε λοιπόν στην κυβέρνηση, η οποία ήδη αντεπιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι μπαίνουν στην πολιτική κουβέντα πριν καν ολοκληρωθεί το τριήμερο εθνικό πένθος? Τι λέτε? Λοιπόν, η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη ανεπανόρθωτα με τις εγκληματικές ευθύνες και τις πολιτικές εγκληματικές ευθύνες που έχει, και αυτά να τα αφήσει κατά μέρος. Ακόμα κύριε Μελιγκόνη, και ανοίγω μια παρένθεση, ναι, η σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων φαίνεται ότι έχει ως βασική της αποστολή να τεκμηρώσει ήδη το προαποφασισμένο πόρισμα που ακούσαμε με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού περί ανθρώπινου λάθους. Ναι. Και βέβαια στόχος το να βγει λάδι η εγκληματική πολιτική του ξεχαρβαλώματος των σιδηροδρόμων, της ιδιωτικοποίησης και της κερδοφορίας που υπηρέτησαν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτό σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Επιτροπής Εμπειρογνωμών γίνεται περισσότερο εμφανές από τη στιγμή που σε αυτή την Επιτροπή μετέχουν πρόσωπα που εφάρμοσαν από τις θέσεις ευθύνες που κατήχαν ακριβώς αυτή την πολιτική. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω για εσάς δεν θα έχει καμία αξία και κανένα κύρος το όποιο πόρισμα αυτής της Επιτροπής ή όποιοι καρποί προκύψουν από την έρευνά της, το οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Κύριε Μελιγκόνη, το ότι ονοματίζουμε την τραγωδία των Τεμπών ως προδιαγεγραμμένο έγκλημα και όχι ως δυστύχημα και ατύχημα, το ξέρετε πολύ καλά ως έγκριτος δημοσιογράφος, ότι οδηγηθήκαμε ή φτάσαμε μάλλον σε αυτή την τραγική κατάσταση, σε αυτή την τραγωδία, συγγνώμη, ναι, έχοντας υπάρξει στο παρελθόν σωρία καταγγελιών από τους εργαζόμενους των ΟΣΕ, στους σιδηροδρόμους, για την κατάσταση των δικτύων, για την ασφάλεια και πάει λέγοντας. Ναι. Ως κόμμα το είχαμε αναδείξει και το είχαμε καταγγείλει στη Βουλή, από το βήμα της Βουλής. Συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ εδώ και πάρα πολλούς μήνες σηκώνουν και καταγγέλνουν τα ζητήματα των σιδηροδρόμων στο σύνολό τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα έγκλημα προδιαγραμμένο, και απέναντι σε αυτές τις καταγγελίες τι έκανε η κυβέρνηση? Πέστε μου, τι έκανε η κυβέρνηση? Και η παρέτηση ενός υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, δεν απαλύνει ή, αν θέλετε, δεν αναιρεί τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης στον τομέα των σιδηροδρόμων, της ασφάλειας, αν θέλετε, της λειτουργίας τους εν γέννη.
όπως θα πρέπει να είναι τον 21ο αιώνα και όχι με συνθήκες περασμένων δεκαετιών. Κύριε Λαμπρούλη, επειδή ούτως ή άλλως το κόμμα σας αλλά και οι συνδικαλιστές τους οποίους αναφέρεστε και όλοι δηλαδή αναφερόμαστε όλες αυτές τις μέρες, εμείς αναφερόμασταν και πριν την τραγωδία εξάλλου, έχουν αναδείξει όλα τα κομμάτια στο παζλ της απαξίωσης των σιδηροδρόμων. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή στην Ελλάδα ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο έτσι μαζικό, λαϊκό, κυρίως μετακινούνται με αυτόν άνθρωποι που δεν έχουν την πολυτέλεια να πάρουν το αεροπλάνο ή να κάνουν μεγάλες διαδρομές με τα αυτοκίνητά τους, αν έχουν αυτοκίνητα. Εσείς βλέπετε και εξυπηρέτηση συμφερόντων από πίσω? Μα ούτως ή άλλως το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με τον ΟΣΕ, με όλες αυτές τις πολιτικές της κατάτμησης, της ιδιωτικοποίησης τομέων του ΟΣΕ με σκοπό τη διείσδυση επιχειρηματικών συμφερόντων προκειμένου να κερδοφορούν, αυτό από μόνο του είναι και η πηγή, αν θέλετε, η αιτία αυτής της προχθεσινής τραγωδίας αλλά και όλων των άλλων αντίστοιχων ατυχημάτων ή αν θέλετε εγκλημάτων προδιαγεγραμμένων επίσης που βιώνει η περιοχή μας και ειδικά η πόλη της Λάρισας τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Γιατί είναι βαρύς ο φόρος του αίματος στην πόλη μας από την λειτουργία ή την μη λειτουργία αν θέλετε των αντίστοιχων υποδομών. Δείτε τα ζητήματα δηλαδή της ασφάλειας, διέλευσης των τρένων και βέβαια αναδεικνύει, δώστε μου τη δυνατότητα, αναδεικνύει το πάγιο αίτημα δεκαετιών της πόλης μας που μια σιδηροδρομική γραμμή, ένα σιδηρόδρομος που πλέον τέμνει, χωρίζει την πόλη στα δύο, το πάγιο αίτημα για υπουργείες που πέραν πρωθυπουργοί και πρωθυπουργοί και υπουργοί από την πόλη τάζοντας υπουργείωση, αλλά η υπουργείωση έμεινε στα χαρτιά ή αν θέλετε στις καλένδες. Επανέρχομαι τώρα στο επίκαιρο θέμα. Ναι. Κοιτάξτε κύριε Μελιγκόνη, το έγκλημα είναι προδιαγραμμένο, ένοχοι είναι γνωστοί, είναι το κράτος, είναι η εταιρεία που για τα κέρδη τους θυσιάζουν ζωές. Mm-hmm. Και δείτε τώρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ακριβώς αυτό που αναφέρατε ή αν θέλετε μπήκε στο ερώτημά σας. Ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, σε αυτή την τραγωδία, στα πλαίσια εφαρμογής υλοποίησης με την πολιτική που εφάρμοσαν φυσικά όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τη λεγόμενη στρατηγική της απελευθέρωσης των μεταφορών. Όλα τα κόμματα προώθησαν και προωθούσαν τις ιδιωτικοποίησεις. Δεύτερον, τα τεράστια ποσά, το γνωρίζετε πολύ καλά, τα δώρα των εκατομμυρίων που δίνονται στο Ιταλικό μονοπόλιο προκειμένου να πρημοδοτούνται οι λεγόμενες άγονες γραμμές. Για πείτε μου, άγονη γραμμή είναι η Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Αλλά 50 εκατομμύρια το χρόνο τα παίρνει η εταιρεία. Τρίτον, η κατάτμιση του ΟΣΕ και η παράδοσή του σε κερδοφόρα, των κερδοφόρων κομματιών του, σε ιδιώτες ή στον επενδυτή. Τι σκοπό είχε, τη βελτίωση των συγκοινωνιών, γιατί ας θυμηθούμε και λίγο τι μας λέγανε όταν καταγγέλαμε και αναδεικνύαμε ακριβώς αυτά τα προβλήματα που θα ανακύπταν από τις ιδιωτικοποιήσεις στα πλαίσια του ανταγωνισμού των μονοπωλίων και στον τομέα των μεταφορών. Μας λέγανε ότι τότε θα εξυγχρονίσουμε, θα δώσουμε τη δυνατότητα μέσω των ιδιωτών να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος, να έχει ο κόσμος ασφαλή μεταφορά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τα αποτελέσματα μετά από 20 χρόνια και 25 δεν είναι ασφαλείς μεταφορές. Αλλά συνεχώς μετράμε τραγωδίες και το χαμό αθώων ανθρώπων. Επειδή μιλάτε για προδιαγραμμένο έγκλημα, είναι νωρίς να σας ρωτήσω εάν βλέπετε πέραν των πολιτικών ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες? Εδώ μιλάμε για 57 τουλάχιστον θανάτους. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Εμείς λέμε, πέρα αυτό που επαναλαμβάνω πάλι προδιαγραμμένο έγκλημα, ότι οι ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν τόσο στο κράτος όσο και στην κυβέρνηση και στις κυβερνητικές ευθύνες, αντίστοιχα τις ευθύνες της ιδιωτικής εταιρείας και φυσικά στις ατομικές ευθύνες, αν υπάρχουν, που υπάρχουν, σε όλα αυτά τα ζητήματα και σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Και φυσικά
δεν πρέπει να παραγραφούν και να μην ξεχαστούν. Και σε αυτή την κατεύθυνση το Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια από εδώ και πέρα, ώστε και να μην ξεχαστούν και να μην παραγραφούν. Και φυσικά επαναλαμβάνω, το είπε και ο γραμματέας μας χθες μάλλον, mm-hmm, στην επίσκεψη στον τόπο της τραγωδίας, ότι το μαχαίρι θα πρέπει να φτάσει στο κόκαλο. Μάλιστα. Και σε αυτή, όπου λαμβάνω την κατεύθυνση, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα συμβάλλει τα μέγιστα. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.